το 2008, κάποια στιγμή έστησα 4-5 άτομα και έφτιαξα μία ρεμπέτικη κομπανία, ας πούμε, στο ξενοδοχείο στον Τόρισο, στο καφενείο. Και αυτό ήταν μία σκηνοθετημένη φάση. Θέλαμε να κάνουμε ένα εξώφυλλο, το οποίο φυσικά ποτέ δεν έγινε. Οι φωτογραφίες βγήκανε, αλλά το εξώφυλλο, μάλλον δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ για εξώφυλλο. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μία πρώτη επαφή με το θέμα αυτό. Μετά, για να παίξουμε λίγο, πόζαρα εγώ ίδια, σκηνοθέτησα τον εαυτό μου κατά κάποιο τρόπο, και άρχισα να ενδιαφέρομαι για αυτό το θέμα που λέγεται στημένη φωτογραφία, αλλά εποχής. Μετά από μένα φωτογράφησα κάποια παιδιά που θέλανε να το κάνουν, με φορέματα, με κουστούμια, με γυλαίκα κτλ. Ξεκίνησε η φάση και μάλιστα στην αρχή έλεγα το project 1920. Επειδή όμως ενδυματολογικά δεν μπόρεσα ποτέ να βρω ρούχα που να με πείσουν ότι είμαστε στο 20, καταρχάς έχουμε μια αλλαγή στις γενικές φούστες, οι οποίες από το 25 και μετά αρχίζουν και κοντένουν. Όταν λέμε κοντένουν, εννοούμε ότι φτάνουν μέχρι τη γάμπα. Αυτό είναι δηλαδή. Ενώ πρώτα ήταν μάξι. Επίσης, το ντύσιμο κάπως απελευθερώνεται σε αυτή τη φάση, ενώ προηγουμένως είναι πολύ πιο αυστηρό. Αυτά που έβλεπα λοιπόν στις φωτογραφίες, περισσότερο μου πήγαιναν προς το 30. Τώρα φυσικά λέω project 1930, αλλά ουσιαστικά η απεικόνιση ξεκινάει από το 22, θεωρώ δηλαδή έναρξη τη μικρασιατική καταστροφή του 22, και μετά και φτάνει μέχρι το 30. Λέω project 30 δηλαδή, αλλά ουσιαστικά είναι δεκαετία του 20. Στη μορφή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και όπως φαίνεται στην έκθεση, είναι μια διαδικασία που μου πήρε περίπου 2,5 χρόνια να την ολοκληρώσω. Φυσικά δεν φωτογράφιζα εντατικά. Υπήρξαν τεράστια διαλύματα εντωμεταξύ. Δηλαδή, τα πρώτα άτομα φωτογραφήθηκαν το καλοκαίρι του 2014 ή ίσως και 2013. Πρέπει να το δω στις φωτογραφίες. Μετά είχαμε μια πολύ μεγάλη κοιλιά. Είπα ότι μάλλον δεν θα το κάνω. Και μετά, ξανάρχισε το ενδιαφέρον, τέλος πάντων, κτλ. Και μαζευτήκαν ένας μεγάλος αριθμός, φωτογραφήθηκε φέτος. Η λογική των φωτογραφιών είναι να δούμε πώς πόζαραν οι άνθρωποι στο φωτογραφικό φακό σε αυτή τη δεκαετία. Ένα πράγμα που εμένα με μάγεψε σε αυτό το σκηνικό είναι αυτή η ακινησία που υπάρχει και αυτό το στημένο σκηνικό. Αυτό συμβαίνει βέβαια λόγω της χαμηλής ταχύτητας λήψης. Έπρεπε να πάρει φως μέσα ο φακός. Συνήθως οι φωτογράφοι, και αυτό μάλλον το έχει δει κόσμος σε ταινίες κτλ. Είχαν ένα καπάκι μπροστά της μηχανής, άνοιγε το καπάκι, μέτραγε εμπειρικά και το ξανάκλεινε. Μέχρι να γίνει αυτό έχεις κάποια δευτερόλεπτα. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με τη λήψη των δικών μας μηχανών που είναι κλάσματα δευτερολέπτου. Οπότε αναγκαστικά αυτός που πόζαρε έπρεπε να είναι ακίνητος. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν κάποιες σπάνιες βέβαια φωτογραφίες παιδιών και μωρών. Και ενώ βλέπεις ότι το παιδί μπορεί να είναι ακίνητο, τα χέρια του που κουνιούνται είναι φαντασματικά. Έχεις λοιπόν αυτό που λέμε
αυτό το φαινόμενο όταν, που έχουμε σήμερα όταν πάρουμε μια φωτογραφία με χαμηλή ταχύτητα. Ένα ήταν αυτό. Επίσης, με ενδιέφερε το εξής, ότι αυτές τις φωτογραφίες πού τις χρησιμοποιούσαν. Δύο κύριες χρήσεις. Η μία ήταν μεγάλα κάδρα, να τα βάλουν στο σπίτι τους, ξέρω εγώ, να έχουν μια φωτογραφία του εαυτού τους σε μια αλφα φάση της ζωής τους. Και η άλλη χρήση, που ήταν πιο διαδεδομένη, ήταν τα κάρτ ποστάλ. Δηλαδή, πήγαινε στον φωτογράφο, έβγαζε μια φωτογραφία, αυτή τυπωνόταν σε μάτ χαρτί, πίσω από αυτό το μάτ χαρτί υπήρχαν γραμμές και σε αυτές τις γραμμές, όπως κάνουμε στα σημερινά κάρτ ποστάλ, έγραφες κάποια πράγματα και η φωτογραφία έφευγε. Καλά, εννοείται ότι τις έχω φτιάξει εγώ τις κάρτ ποστάλ αυτές. Και το περιεχόμενό τους όμως είναι σύμφωνο με το πραγματικό περιεχόμενο. Σε μερικές μάλιστα από αυτές έχω γράψει αυτούσια πράγματα που έχω βρει μέσα σε ένα φωτογραφικό κουτί, όπως λέω και στο βίντεο, το κουτί ενός φωτογράφου, τα οποία τα έχω προσαρμόσει, εννοείται εγώ, στις δικές μου ιστορίες. Ναι, βρίσκονται μέσα σε αυτό το άλμπουμ εδώ που είναι μπροστά μου και ο θεατής μπορεί να έρθει και να ξεφυλίσει. Και να δει, τέλος πάντων, έχω και τη φωτογραφία του προσώπου που εικονίζεται, μπορεί να ξεφυλίσει και να δει τι έγραφε αυτός, ας πούμε, και σε ποιον. Κανένας από αυτούς δεν ήταν εξειδικευμένος στο να ποζάρει. Εκτός από μία εξαίρεση, μία κοπέλα η οποία είχε κάνει δραματική σχολή και ήξερε, εντάξει, δέχτηκε, μου είπε «περιμένω οδηγίες». Εκεί μάλλον εγώ βρέθηκα προεκπλήξεως, γιατί συνήθως λέω «τι οδηγίες περιμένεις, άσπρο χαρτί, δεν έχεις κάτι να κάνεις από μόνη σου». Αυτό συμβαίνει συνήθως με ανθρώπους που ξέρουν και μπορούν να αδειάσουν τον εαυτό τους και σου λέει «πες μου εσύ τι θες να κάνω». Οι υπόλοιποι ήταν άνθρωποι καθημερινοί και μάλιστα γνωστοί και που κυκλοφορούν και τους βλέπεις, ας πούμε, ότι είναι πολύ διαφορετικοί από ό,τι στη φωτογράφηση. Και εδώ ήταν η έκπληξη του πράγματος, γιατί ουσιαστικά η διαδικασία έχει ως εξής. Ντυνόταν αυτός ή αυτή. Από τη στιγμή που άρχισε να παίρνει τη μορφή που τέλος πάντων εγώ ήθελα, να πλησιάζει δηλαδή προς το αυτή την εποχή, αμέσως εμένα μου ερχόταν και ο ρόλος που θα του έδινα ή της έδινα. Και άρχισα να του λέω ουσιαστικά την ιστορία του και βάσει αυτού έμπαινε στο ρόλο και έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό ήταν έκπληξη πάντως, γιατί δεν περίμενα πραγματικά ότι άνθρωποι που μου ήρθαν με το τζιν τους, που ήταν μπορεί να ήταν και σκισμένο και νέα παιδιά, ας πούμε, που λες θα αντιληφθούν περί τίνος πρόκειται, πώς μπόρεσαν και μπήκαν όμως σε αυτό το κλίμα. Μελέτησα ένα ολόκληρο σετ, ας πούμε, τέτοιων φωτογραφιών για να δω πώς στείνονται, πώς κοιτάνε, ποιες πόζες συνηθίζονται. Για παράδειγμα, οι άντρες έχουν διαφορετικές πόζες από τις γυναίκες. Δεν μπορείς να βάλεις μια γυναίκα να σταθεί κατά τον ίδιο τρόπο που στέκεται ένας άντρας. Η γυναίκα κυρίως κάθεται. Βέβαια, εγώ φρόντισα σε όλους να έχω και όρθιες και καθιστές πόζες, για να δω τι θα επιλέξω και κατά πόσο τι θα με πείσει από όλα αυτά. Ένα ζευγάρι όταν φωτογραφίζεται, πρώτα-πρώτα δεν έχουμε δει ποτέ καθιστή ή τη γυναίκα. Τουλάχιστον όσες φωτογραφίες έχω δει εγώ, δεν κάθονται οι γυναίκες. Κάθεται ο άντρας, αν είναι να κάτσει κάποιος, και η γυναίκα ακουμπάει στον ώμο του, όπως συμβαίνει σε κάποιες φωτογραφίες εδώ. Αν είναι όρθιοι και οι δύο, θα πρέπει η γυναίκα να πιάσει αγκαζέ τον άντρα με κάποιο τρόπο. Πάντως, αυτό που τονίζεται, η ψυχολογία του πράγματος είναι ότι ο άντρας είναι το στήριγμα, ας πούμε, του σπιτιού. Αλλά και η γυναίκα έχει ένα βοηθητικό, κατά κάποιο τρόπο, ρόλο. Που τελικά όμως, μέσα από αυτό,
βγαίνει και ένα άλλο νόημα. Ότι, ναι, είναι μια ηθελημένη ανάληψη ρόλου αυτή από τη γυναίκα, η οποία στηρίζει όμως, παρόλα αυτά. Ναι, έχουν γίνει διάφορες προτάσεις και θα τις αξιολογήσω και θα δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Γιατί αυτή η έκθεση έχει κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αποτελείται από φωτογραφίες τυπωμένες, αλλά και από φωτογραφίες που προβάλλονται σε βίντεο. Αν το πάρουμε αριθμητικά το θέμα, στο βίντεο που φαίνεται, έχουμε περίπου 100 φωτογραφίες, πάνω από 100 φωτογραφίες. Και οι τυπωμένες είναι 36. Αυτό σημαίνει ότι ένας μεγάλος όγκος βρίσκεται ψηφιακά προβαλλόμενος. Οπότε, χρειάζονται κάποιες προδιαγραφές για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Επίσης, για μένα σημαντικό κομμάτι είναι το θέμα της μουσικής. Γι' αυτό και διάλεξα το αμφιθέατρο, αυτό εδώ για να το κάνω.